Κύριε Λαβάνε, εσείς τώρα θέλω να καταλάβω με την στάση σας χθες. Προφανώς θέλατε να τιμήσετε την μέρα του Πολυτεχνείου, τη μνήμη αυτή και την ημέρα της Δημοκρατίας. Δεν θεωρείτε όμως ότι ίσως στείλατε και λάθος μηνύματα στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά την πανδημία και το ότι ίσως κάποιοι είναι λίγο πιο ίσοι απέναντι στον νόμο από άλλους? Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Σήμερα έχουμε 18 Νοέμβρη. Οι ερωτήσεις που κάνετε είναι ερωτήσεις που δεν αρμόζουν στις 18 του Νοέμβρη. Αρμόζουν στις 16, στις 15, γιατί έχουν προηγηθεί τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας. Που ανεξάρτητα από το πώς προσπαθεί να τα παρουσιάσει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί βουλευτές, πώς προσπαθήσουν να τα παρουσιάσουν τα διάφορα παπαγαλάκια της, υπάρχουν εικόνες καταγεγραμμένες που τις έχει δει όλος ο κόσμος. Και αυτό που έχει καταγραφεί στην πραγματικότητα είναι ένα όργιο βίας και καταστολής απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές που τηρούσαν όλα τα πρωτόκολλα που έχουν ορίσει οι λοιμοξιολόγοι για τέτοιες είδους περιπτώσεις. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε άλλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το ΚΚΕ. Ακόμη, ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη, χτες το βράδυ έδωσε μία συνέντευξη. Δεν μπορούμε να την βγάλουμε από το κάδρο. Ή έχει σοβαρό πρόβλημα αντίληψης η κυβέρνηση για αυτά που λέει και πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και οι βουλευτές της, ή θέλουν να κοροϊδέψουν και θεωρούν το λαό ανήξερο και χωρίς σκέψη. Ο κ. Υπουργό, ο ίδιος χθες το βράδυ τι είπε, ότι δεν απαγορεύτηκαν οι πολιτικές εκδηλώσεις. Σωστά. Αυτό ακριβώς. Δεν δίνεται καμία εξήγηση ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πρωινού και του μεσημεριανού. Αλλά ας πάμε και στην ουσία αυτού που είπε. Τι είπε, λέει, η κυβέρνηση χθες το βράδυ με την συνέντευξη του Υπουργού? Ήταν, λέει, χθεσινή ημέρα μια ειρηνική, δημοκρατική και δεν διαλύθηκε η πόλη. Ήταν ειρηνική, δηλαδή, η απρόκλητη επίθεση με δακρυγόνα, κανόνια νερού και κρότου λάμψης μέσα σε ένα πλήθος το οποίο στεκόταν με τις αποστάσεις που ορίζει το πρωτόκολλο? Ήταν δημοκρατική, με προπυλοκισμούς σε στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε βουλευτές, ως και στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ? Αυτή είναι η αντίληψή τους. Ή με αλήτικου τύπου επιθέσεις της αστυνομίας σε γειτονιές της πόλης, στα Σεπόλια και αλλού, σε ολόκληρη τη χώρα, που θυμίζουν άλλες σκοτεινές εποχές? Η κυβέρνηση, και εδώ περιμένω και τις τοποθετήσεις να τα πούν. Γιατί επέλεξε η κυβέρνηση την όξυνση και τη σύγκρουση από την περασμένη Πέμπτη, με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού? Δεν ανοίξαμε εμείς κανένα ζήτημα για το Πολυτεχνείο, αλλά την επέλεξε γιατί έχει συγκεκριμένο λόγο. Από τη μία θέλει να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει για την άθλια κατάσταση της υγείας, με δική της ευθύνη. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης το ότι δεν έχει πάρει εδώ και 8 μήνες τα μέτρα τα οποία για το ΚΚΕ έχει προτείνει και θρυνούμε 50 νεκρούς τη μέρα. Και θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου. Γιατί? Γιατί περνάει βάρβαρα τη λαϊκά μέτρα, δεκάωρη δουλειά με 200 ευρώ το μήνα μισθό, για να βάλει στο γύψο πραγματικά τις διεκδικήσεις του λαού και να πληρώσει ο λαός την κρίση των καπιταλιστών. Επειδή μιλάει για φιλότιμο, μιλάει για ατομική ευθύνη. Το ΚΚΕ, ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα σοβαρό κόμμα, μια σοβαρή πολιτική δύναμη με ευθύνη, αντιμετωπίζει τα γεγονότα. Έχει μπέσα σε αυτό που λέει. Έτσι. Μιλάει η κυβέρνηση για ατομική ευθύνη κτλ. Η ίδια δεν παίρνει τις ευθύνες που τις αναλογούν και ο λαός πληρώνει με την κατάσταση αυτή στην υγεία με δεκάδες νεκρούς. Και αν ήθελαν πραγματικά. Για να κλείσω. Δεν θα πάρω άλλο από το χρόνο σας. Αν ήθελαν να προστατεύσουν. Θα σας ρωτήσουμε πάλι. Θα ξεκίναγαν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που συνεχίζεται και δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο, θα συνέχιζαν από τους χώρους και τους τόπους δουλειάς, όπου δεν υπάρχει κανένα μέτρο, με ευθύνη της εργοδοσίας, με ευθύνη αυτών που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση, για να συνεχίζει η καπιταλιστική κερδοφορία, και όχι στις ανοιχτές, περιφρουρημένες και με όλα τα μέτρα συγκεντρώσεις. Ωραία, να ρωτήσω. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε ακόμη περισσότερο για παρακάτω την πάλη σήμερα για την υγεία, τη ζωή, τα δικαιώματα του λαού. Αυτό είναι το βασικό. Και γι' αυτό νομίζουμε, και θα κλείσω με αυτό, ότι η χθεσινή συγκέντρωση που έγινε, που από τη μία στραπάτσαρε το σχέδιο απαγορεύσεων της κυβέρνησης με όλα τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να πάρθουν, δίνει ένα μήνυμα. Ότι πιο μαχητικά, πιο διεκδικητικά συνεχίζουμε, δεν αφήνουμε να λογαριαστούμε μετά, όπως έλεγαν κάποιοι άλλοι. Σήμερα πρέπει ο λαός με όλα τα μέτρα προστασίας να διεκδικήσει ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες. Γι' αυτό και αύριο έχουμε μέρα δράσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την ερχόμενη εβδομάδα πανεργατική απεργία στις 26 Νοεμβρίου, για να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας.
Ωραία, επειδή είπατε κάτι στην ξεκινώντας την απάντησή σας, είχαμε πριν, είδατε εκταμένο ρεπορτάζ για το τι έγινε στα Σεπόλια με τη δικηγόρο της οικογένειας κτλ. Όχι, επειδή είπατε διάφορα και αφήσατε διάφορα να αιωρούνται και δεν θέλω να μένουν αυτά έτσι. Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, μου απαντήσετε κάτι άλλο. Μου είπατε την ερώτηση αυτή έπρεπε να την κάνουμε πιο πριν, την κάναμε πιο πριν. Αφήστε με να μπορώ να ρωτώ αν θέλετε απαντάτε. Στο ΚΚΕ είστε πιο ίσοι από τους άλλους πολίτες που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους? Γιατί εμείς δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα. Ο νόμος λέει δεν βγαίνει. Ότι την αρχή. Με εφαρμόσατε μέτρα στέλνοντας SMS για να πάτε στο νοσοκομείο και πήγατε σε Αμερικανική πρεσβεία. Εσείς που το ξέρετε αυτό καταρχάς? Βλέπετε τι μηνύματα στέλνει ο κόσμος, ξέρετε ποιος στέλνει μήνυμα? Το ίδιο πράγμα, άρα χωρίς μήνυμα. Ξέρετε εσείς ποιος στέλνει μήνυμα και τι από το ρεπορτάζ προκύπτει. Μπορεί να κάνω λάθος. Από το τι προκύπτει, καταρχάς, άλλο είναι το τι στέλνει το μήνυμα, άλλη είναι η ουσία του μηνύματος που στέλνουμε και άλλο είναι αυτό το οποίο σας ερμηνεύεται. Αλλά λέω το εξής. Το ΚΚΕ με ευθύνη είχε τοποθετηθεί. Δεν καλέσαμε εμείς κανέναν να μην εφαρμόσει τα μέτρα. Αλλά από τις δηλώσεις της κυβέρνησης ήδη από χθες το βράδυ προκύπτει ένα ζήτημα. Η ίδια κυβέρνηση προκύπτει ένα ζήτημα και δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ποια είναι η πολιτική εκδήλωση? Είδατε εσείς να γίνεται πορεία το μεσημέρι? Είδατε κάποια πορεία? Έγινε μια συγκέντρωση με μέτρα προστασίας, χωρίς να προκληθεί, χωρίς να προκαλεστεί η αστυνομία και μάλιστα η επίθεση της αστυνομίας έγινε εντελώς απρόκλητα τη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ διαπραγματευόταν με τον επικεφαλής της αστυνομίας να αφαιθούν ελεύθεροι οι πρώτοι προσαχθέντες. Που να θυμίσω ότι φτάσανε πολλές δεκάδες στην Αθήνα χτες και ξεπερνούν τις εκατοντάδες ολόκληρη τη χώρα. Από την Κρήτη στα Γιάννενα μέχρι την Ξάνθη υπήρχαν προσαγωγές και άγριο ξύλο. Αυτό είναι το σχέδιο που θέλει να βάλει σε κίνηση η κυβέρνηση? Εντάξει, έχουμε ακούσει διάφορα επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να μην τα δεχτούμε γιατί είναι η θέση σας αυτή, έτσι κι αλλιώς. Μα δεν είναι η θέση μας μόνο. Η θέση σας είναι, εννοείται. Έχει καταγραφεί σε εικόνες. Μα δεν είναι θέμα, λέω είναι η θέση σας. Δεν σας καταλογίζω κάτι τώρα, λίμωνο. Λέω είναι η θέση σας ότι θεωρούσατε ότι εχθές, αν δεν γινότανε αυτή η εκδήλωση με τον τρόπο που την είχατε σχεδιάσει, θα ξεχνιόταν το Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν το επιχείρημα όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και λέγατε μάλιστα, δεν νομίζω να κάνω λάθος, ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία ως διερροήπο για να ξεχαστούν σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Φανταζόμαστε απλώς ότι το ίδιο έκανε η κυβέρνηση με πολύ εύσημο τρόπο και την 23η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου και το ίδιο θα κάνει και για την Εκκλησία τώρα τα Χριστούγεννα και τούμπαλιν. Αν μας πάει μέχρι την Άνοιξη αυτό το πράγμα και την Πρωτομαγιά. Λοιπόν, να ρωτήσουμε την κυρία Μπισόλτο, κυρία Λαβάνη, γιατί έχουμε μονοπολίσει λίγο το χρόνο και εντάξει, η κυρία Ξενιακοπούλου δικαίως θα διαμαρτυρηθεί ότι δεν έχει πάρει το λόγο. Με την ανοχή της μια κουβέντα δεν απαγόρευσε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν απαγόρευσε καμία εορτή που υπάρχει στο επίσημο εορτολόγιο. Πάλι καλά. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Η 17η Νοέμβρη, θυμίζω, δεν είναι επίσημη αργία και οργανώνεται από τα εργατικά συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς. Άρα είναι αυτόν η ευθύνη για να την οργανώσουν. Επειδή και το προηγούμενο διάστημα είχαμε και τον κύριο Σοβιανό πριν από λίγες μέρες και μας τα έλεγε, από ό,τι κατάλαβα και πριν από τη δικιά σας απάντηση, εσείς το επόμενο διάστημα προγραμματίζετε κάποιες παρεμβάσεις στον δρόμο και για τα εργασιακά και για άλλα ζητήματα? Όχι παρεμβάσεις, μου επιτρέπετε, φασαρίες προγραμματίζω. Καλά, εντάξει, αφήστε να απαντήσω όμως. Εντάξει, καλά τα λέτε εσείς, όπως θέλετε να τα πείτε. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είναι απλώς φασαρίες. Ότι είναι πρίτανης. Το εργατικό κίνημα δεν είναι φασαρία. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Να απαντήσει ο κύριος Αλαβάνος όμως τώρα. Τον κύριο Αλαβάνο ρώτησα. Αφήστε να απαντήσει. Ελάτε, κύριε Αλαβάνο. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Ελάτε. Και άμα διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα πράγματα και ο κύριος Παπαδημητρίου και πάρα πολύ έως και κάθετα και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια την κυβέρνηση. Εξάλλου το έχουμε πει από την αρχή ότι πάρα πολλά κομμάτια της νομοθεσίας τις οποίες έχει φέρει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας από πέρυσι το καλοκαίρι τα βρήκε έτοιμα στα συρτάρια. Τα βρήκε έτοιμα στα συρτάρια. Και ο συνδικαλιστικός νόμος και τα ζητήματα της απαγόρευσης της απεργίας και τα ζητήματα της ποινικοποίησης των αγώνων ξεκινήσαν επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Το ιδιώνυμο αδίκημα δηλαδή ενάντια στους πληστηριασμούς. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί ούτε την αγριότητα της καταστολής και του αυταρχισμού που είδαμε χτες, ούτε την οικονομική αγριότητα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησής της. Που με την πρόφαση της πανδημίας του κορονοϊού πραγματικά έχει ρίξει τα εργατικά δικαιώματα στα τάρταρα, τους μισθούς στα τάρταρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτή είναι η αντίληψη προφανώς του κυρίου Παπαδημητρίου για το πώς μένει όρθια η κοινωνία. Με τους μισθούς των 200 ευρώ, με τις ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες, με το διάλυσμα της κοινωνικής ασφάλισης, με τη διάλυση της δημόσιας υγείας. Αυτή είναι μάλλον η αντίληψη του. Το ΚΚΕ σε αυτή την πολιτική που ακολουθούν... Αφήστε εμένα να λέω την αντίληψή μου και εγώ να ακούω τη δική σας. Είναι αντίληψη, είναι τα καταγεγραμμένα νομοσχέδια. Δεν ερμηνεύω την αντίληψή σας, κύριε Παπαδημητρίου. Δεν την ερμηνεύετε και μάλιστα πολύ λανθασμένα. Εσείς ανοίξατε διάφορες ερμηνείες, μιλήσατε για το ΚΚΕ, για την ΚΝΕΑ, για τα μέλη της. Εγώ δεν κάνω τέτοια συζήτηση. Εσείς θέλετε να οξύνετε τη συζήτηση. 5,34 από την τσέπη του φορολογούμενου, καθαρά λεφτά σας φέρετε λίγα. 5,34 από την τσέπη του φορολογούμενου, από τα οποία τα υπόλοιπα, μέχρι τα 800 που θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός μισθός, θα ξαναδίνει ο φορολογούμενος για να πληρώσει τον εργοδότη του. Τα καλύπτει το κράτος. Το κράτος από πού γεννάει χρήμα, κύριε Παπαδημητρίου? Είναι αυτό που δεν είπε η κυρία Ξενογιακόπουλου. Το κράτος δεν έχει την κότα με τα χρυσά αυγά. Το 90% της ελληνικής κοινωνίας είναι εργατική τάξη και από αυτόν, από το μισθό και την υπεραξία της εργατικής τάξης γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Και τα οποία τα έχετε δώσει δεκάδες εκατομμύρια την περίοδο της πανδημίας στους μεγαλοξενοδόχους, στους μεγαλοβιομήχανους, έτσι ώστε να ισοφαρίσουν τη χασούρα τους. Και για τον εργαζόμενο 200 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, όπως και την κατάσταση των δεκάδων νεκρών, το γεγονός ότι δεν επιτάσσεται τις ιδιωτικές κλινικές, δεν αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο τις μονάδες εντατικής θεραπείας, για να μπορείς πραγματικά να ανασάνει ο λαός, να μην είναι ανάγκη το υγειονομικό προσωπικό να παίρνει ξανά τις σκληρές αποφάσεις ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, όλα αυτά είναι κατορθώματα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και ο λαός ξέρει, μπορεί να κρίνει και μπορεί να καταλογίσει ευθύνες. Και το ΚΚΕ με αυτά τα αιτήματα, γιατί αυτά είναι τα αιτήματα με τα οποία κινητοποιούμαστε ποικιλοτρόπως και με όλα τα μέτρα προστασίας από την Πρωτομαγιά και μέχρι και σήμερα, θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε και για καλύτερες συνθήκες, ανθρώπινες συνθήκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για να εφαρμοστούν όλες οι συνθήκες ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς και για να μην περάσουν πραγματικά οι αλλαγές οι οποίες ανατρέπουν ό,τι έχει μείνει από εργατικά δικαιώματα με την πρόφαση της πανδημίας και με στόχο να πληρώσει ξανά ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι την κρίση, ωραία, την καπιταλιστική κρίση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει να εκφράζεται. Ωραία, μου επιτρέπετε μία διευκρίνηση. Οι ΜΕΘ που υπάρχουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία δεν χρειάζεται να τις επιτάξουν. Υπάρχει νόμος που λέει πώς ακριβώς μπαίνουν δίπλα στις υπόλοιπες ΜΕΘ όταν χρειαστεί. Αυτό έχει ήδη γίνει στη Θεσσαλονίκη. Το Διαβαλκανικό, που είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό των Βαλκανίων, έχει ήδη μπει δίπλα στα δημόσια νοσοκομεία. Πληρώσετε διπλά και τρίδιπλα. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να πληρώνει. Υπάρχει ταρήφα κλεισμένη από πριν. Μην ανησυχείτε, έχει δουλέψει ο καπιταλισμός. Υπάρχει ταρήφα κλεισμένη από πριν. Μέσα στην πανδημία, με κοινή υπουργική απόφαση, δώσατε τη δυνατότητα στους μεγάλους κλινικάρχες να δημιουργήσουν 30% παραπάνω μεθ, χωρίς κανένα έλεγχο, όρους και προϋποθέσεις. Τι μου λέτε τώρα ότι έχει δουλέψει ο καπιταλισμός? Με κοινή υπουργική απόφαση.